Καταιγίδες και χαλάζι διαδέχθηκαν το πρωτοφανή καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη. Στη Γερμανία η αλλαγή του καιρού ήταν ραγδαία, ενώ στη Γαλλία και την Ιταλία οι κάτοικοι εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται με τις θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή. Στο Έξετερ της Βρετανίας η αφόρητη ζέστη στα τέλη της σχολικής περίοδου φαίνεται ότι βγάζει τους μαθητές από τα ρούχα τους. Φόρεσαν φούστες για να αντέξουν τον καύσωνα στο ζεστό του σχολείο, γιατί η διεύθυνση δεν τους επέτρεψε να φορέσουν σορτσάκια, διότι τέτοια περιβολή δεν ήταν κοσμία. Και έτσι οι μικροί μαθητές αποφάσισαν να κάνουν την επανάστασή τους με μια φούστα. Η επανάσταση επέτυχε στη λογική του ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Από το 1976 έχουν να καταγραφούν τόσο υψηλές θερμοκρασίες στην Υγρή Βρετανία. Οι μαθητές έκαναν τον Σκοτσέζο και η πρωτοβουλία τους έκανε τον γύρο του κόσμου. Στη Γαλλία, θερμοκρασίες που να ξεπερνούν Ιούνιο μήνα τους 36 βαθμούς Κελσίου δεν έχουν καταγραφεί από το 1880. Στο Παρίσι, οι μικροί πρωτεβουσιάνοι διαδηλώνουν την αντίστασή τους στον πόλεμο με τη ζέστη, σπάζοντας τους κρουνούς πυρόσβεση στους δρόμους για ένα υπαίθριο ντουζ με παιχνίδια και μπουγελώματα. Ο καθένας όπως μπορεί συνεχίζει την καθημερινότητά του στη γαλλική πρωτεύουσα που βράζει. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πτώση της θερμοκρασίας. Οι Γάλλοι όμως ακόμα αναμένουν την επιβεβαίωση της πρόβλεψης. Η νεροποντίκη χαλαζόπτωση ευνηδίασαν πολλές πόλεις στη Γερμανία που τσουρουφλίζονταν σε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Οι πόλεις του βορρά όπως το Αμβούργο πνίγηκαν στα λασπόνερα. Ο κόσμος κλείστηκε στα σπίτια του, στους δρόμους η ορατότητα μηδενική. Νοτιότερα όμως η ηλιοφάνεια καλά κρατεί και οι Γερμανοί όταν και όπως μπορούν διάγουν δύο υπαίθρια. Στο Βερολίνο χτύπησε και κεραυνός ελευθερία. Εκτονώθηκε πάνω στον πύργο τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης του Βερολίνου. Η τηλεοπτική κάμερα εντυπωσιάστηκε από το θέαμα. Στην Ιταλία έπρεπε να το είχαν καταλάβει από καιρό ότι με τον ήπιο χειμώνα το καλοκαίρι θα ήταν απειλητικό. Και έτσι αποδείχτηκε. Η λειψιδρία ταλανίζει τις νότιες επαρχίες της χώρας και κυρίως τη Σαρδινία. Η γη έσκασε και διψά. Το ίδιο και βορειότερα στην περιοχή της Πάρμα και της Πιατσέντσα. Ετοιμάζεται ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης του προβλήματος στην ίδρυυση και την άρδευση. Ακόμα και στη Ρώμη ο Δήμος καλεί τον κόσμο να μην καταναλώνει απερίσκεπτα νερό, γιατί τα χειρότερα έρχονται.